Οδυσσέα μας είπανε ότι την άλλη μέρα πάλευαν κιόλας. Αυτό δεν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτό. Να σου πω. Να σου πω γιατί πάλευε και η μπαμπά μου και η μάνα. Αμήστε, είδες να το. Υπάρχει η γεγονός. Γιατί είπε τα καρδούσια και τα ταούλια. Ναι. Α, για τη Δευτέρα λες, ε. Ναι. Θα κάνω τα ταούλια να χορεύει τώρα να παλέψουν. Πάλευε η πατέρα μου και η μάνα. Και άντε, όσο επιστρέψουν, έκαναν πισινοί οι άντρες και έκαναν την... Αυτό γινόταν το πρωί ή το βράδυ. Το βράδυ. Όταν πηγαίναν στην Ήπειρο. Το βράδυ και τριμωτούσαν μέχρι το πρωί. Όταν πηγαίναν στο σπίτι του γαμπρού και της νύφης για να τους δουν, ε? Ναι, το βράδυ. Μάλιστα. Τη Δευτέρα όλα ξεκινούσαν το βράδυ. Το βράδυ, αργά. Το πρωί δεν είχε. Εντάξει, δεν είχε το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Δεν είχε μετά πιέναν εκεί πέρα. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι δεν είχε τίποτα. Όχι. Τα ταούλια τι έκαναν τότε, ξεκουράζονταν. Ξεκουράζονταν. Πάντως τα ταούλια δεν τα έλεγχαν. Τα είχαν στο σπίτι. Τα είχαν και πέρα γιατί περίμεναν το βράδυ να γλαίνει. Να παλέψουν. Τα ταούλια τα είχαν Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Παρασκευή δεν είχαν. Όχι. Την Παρασκευή δεν είχαν. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Δευτέρα ιδιαίτερα είχαν το καλύτερο γεμπίση. Αυτό πως είναι, να παλεύουν ζευγάρια να κάνουν να πούμε. Κάναν και αγώνες, τρέξιμο και τέτοια, όχι έτσι. Όχι. Το Σάββατο, όταν ας πούμε τέλνει το γλέντι, κάναν καμία πατινάδα στο χωριό ή την κάναν την Κυριακή για την Μπρίκα. Μόνο την Κυριακή γίνονταν όλοι. Για την Μπρίκα, έτσι. Σάββατο γίνονταν τίποτα. Τίποτα. Όχι Σάββατο, Σάββατο ξημερώνοντας Κυριακή. Κυριακή είπα, όταν ξεκινούσαν πρωτού, γιατί ύστερα πήγαιναν με τα κάρα να πάρουν, έκαναν πατινάδα πρύ-πρύ. Ναι. Όταν νύχτα ξεκινούσαν, μετά έκαναν πατινάδα όλο το χωριό. Με τα ταούλια και χώρευαν. Πατινάδα, χώρευαν σταματούσαν, χώρευαν κασαφιέ και τα για πότε, πότε αυτά ήταν. Την Κυριακή το πρωί όταν ξενυχτούσαν, μετά το τουλέτ, γύριζαν μια πατινάδα στο χωριό. Στο χωριό. Α, αυτό δεν μα το είπε κανένα. Και ύστερα πήγαιναν κοιμούνταν. Ή δεν είχε ύπνο. Πού να έχει ύπνο, ρε που. Δεν έχει. Και ο Δεσέα Γάμι πότε γίνονταν, πρωί ή απόγευμα. Απόγευμα. Συνήθως απόγευμα. Πάντα απόγευμα. Δεν πρωί... είχε μετά τη λειτουργία όπως γίνονται τώρα. Όχι, καλέ. Ούτε Σάββατο. Απόγευμα. Ούτε Σάββατο εννοεί, την Κυριακή απόγευμα. Κυριακή ήταν στέψεις. Και την Κυριακή είχαν, κάναν την πατινάδα, ύστερα φυγαίναν με τα κάρα και πέραν την Μπρίκα. Πέραν την Μπρίκα. Όταν πηγαίναν με τα κάρα, έπαιρναν μια από τους γίνους πιδαλιά να πάνε. Συν θα πάρει το καρδάκι, θα πάρω εκείνο και εγώ τα πήγαιναν. Τα έδωναν μπροστά του κάθε έναν. Το πήγαιναν, όταν πήγαιναν στο γαμπρό τα, αυτά όλα τα αντικείμενα, ο γαμπρός είχε λεφτά και ανάλογα το τι είχε, το καζάνι όσο που του πείσουν τότε, το έδωναν το μεγαλύτερο δώρο. Το καζάνι, όπως είχε το καζάνι, ε. Και το παίρνανε συνήθως τα σόια, ξέρεις. Δεν έκανε, θυμάμαι εγώ που τι έδωσα. Είχαν ένα καζάνι, λέει, πιθαρά μου, να χτύπω ξύλο, να σύνενε για κόλλη, για κόλλημα, τι νοιάζεται, να μεγάλο καζάνι. Κομματόχομαι, είχα μια μέρα μαζί, το φέρνουμε και το σκεφτόμουν πέρα, δεν το κάνω. Όπως η μηχανή που πήρε. Είναι καλά, μας έφερε μια μηχανή, την έχεις δει μια πλεκτική που έπρεπε και ο Οδυσσέας κάτω μας την έφερε. Ήταν κατσοπιέχτη, ναι, έκαμε και πάνε την μηχανή. Καλά, αυτή η μηχανή όποιος έρχεται, ξέρεις, και μερικοί δεν ξέρω και τι είναι αυτό, τι βλέπουν, έτσι καταλαβαίνουν, αλλά... Δεν έκαμε, είχαν πρόβατα αυτοί, δουλειάδες, και ας είναι καλά τσουμπανή είχαν, ξέρω, η γυναίκα μου είχε μάθει στην Εγρήτα και μετά η γιαγιά αυτή που τη μάθει είχαν μηχανή, λέει, εγώ τώρα σταματάω, αν θέλετε, λέει, πάρτε την εσείς και να Δημητρού να έμαθες τώρα, να την έχεις και πέρα, εσείς έχετε πρόβατα, τα κάλτσες, εγώ, μαλιάκι αυτά, που πήγα να πούμε οι φαντάρους και προτού να πάω φαντάρους, δεν ήμασταν, τίποτα δεν είχαν. Τι έρθει με έκανε τρεις φανέλες, μάλινες, γυναίκες. Έπληξε. Και θέλω να πω. Εκεί την είδες μου φέρετε. Όχι και μια πόρτα μας ήταν. Και έτσι έκανε. Και όχι μόνο μένα, κι άλλες έκανε. Και θέλω να πω μετά, πάει πιθρό, λέει την πάρουμε τη μηχανή, πόσο θες. Λέει, αυτός που του πας, ήταν κασάπης. Λέει, θα μας δώσει πραγματικός, λέει, να τα βρει. Ποιος Μπαρμπαγρηγόρης, ποιος την... Ο βάρος μας, ο αδελφός της γιαγιάς μου είναι. Μπαρμπαγιαγό, γυναίκα ήταν. Ναι. Τέτοια που ξέρει μηχανή. Ευχαριστή, πώς την ευχαριστή. Ναι, δεν θυμάμαι πώς είναι. Και έδωσε πιθρό με ένα ταυρί και την πήρε τη μηχανή. Και στο αγγλίκα που συνέχεια, ας πούμε, ιδιάτες πήγε. Τσουράπια όλα, ό,τι ήθελες. Ωραία.
Με θυμάμαι, με έκανε εκείνη τις φανίδες και τσίχα στο στρατό, εμένα δεν λιώσα. Και Οδυσσέα, ποια χρονιά γεννήθηκες? 29. Ποια χρονιά παντρεύτηκες? 52, 53. Μικρή παντρευόσασταν. Τι να κάνω, εγώ φαντάρος πήγα 40 μέρες έκανα, λογοδέθηκα, με χάσει με το τηλεκούρι. Ναι. Και εδώ πέρα παλιά, έτσι καλούς τραγουδιστές, πριν από σένα παππούδες, ποιοι ήταν? Εγώ όχι να πηγαίνω, για μένα ο πρώτος ήταν στα τραπέζια ο Μπαρμπανικόλας Λούρος. Μπάρμπα. Ναι, ναι. Και από τους γνωστές, ρώτα να δεις, όσοι πιστεύουν όμως, άλλη ποικιλία, τουρκικά και γκαζέρια και ξέρω αν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω αυτά, τι είναι αυτά. Πως, τουρκικά, μανέδες που λένε, μανέδες που λένε. Α, είχε και μανέδες εδώ. Ναι. Ήταν οι Κωνσταντουλάδες, ήταν ο μπαμπάς του Κωνσταντούλα του Μίτσου, ναι. Που πέθανε το Ελληνικό. Ναι, ναι. Και μετά βγήκε ο Μίτσος Κωνσταντούλας, κορυφή. Αυτός ήξερε και παλιά τα γλώσσα, αλλά στα τουρκικά ήταν. Τα τουρκικά τα τραγουδούσαν στα τουρκικά ή στα ελληνικά? Τουρκικά. Εγώ κατέχω τραγούδια τουρκικά. Ναι. Είναι όμως, δεν ξέρω τι λένε. Τι λένε, ξέρεις μου τα λόγια. Ξέρεις τα λόγια. Τα λόγια τα ξέρω.